Έχει κίνηση στου δρόμου. Μα το λένε και οι καλεσμένοι που έρχονται. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι πριν ξεκινήσετε από τα σπίτια σα. Ξεκινήστε λίγο νωρίτερα. Έχει και μια στάση είστε... εργασία στα μέσα σταθερή <δε> τροχιά και αυτό έχει προβληματίσει Ό, ακόμα. θέμα. Γεια σα, κύριε Παπαδημητρίου. Καλώ ήρθατε. Καλημέρα σα. Είμαι αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριο Κατρούγκαλο. Καλημέρα και σε εσά. Καλημέρα, ευχαριστώ για Καλώ ήρθατε. Και ο κύριο Παύλο Χριστίδη, τέλεχο του Πασόκ βεβαίω. Κίνημα αλλαγή. Καλή σα μέρα, καλημέρα. Γεια σα, κύριε Χριστίδη. Πασόκ, Και σκέτο τώρα να τελειώνουμε γιατί όλο αυτό είναι μακρύ και κουράζει, κύριε Χριστίδη. Μένα μου τίτλου. αρέσει πολύ. Σα αρέσει το μεγάλο, ε Το Α, Πασόκ, ας. κοινά, εννοείται. Και το Πασόκ, σκέτο. Εγώ ξέρω yeah. ότι όταν έγινα εκπρόσωπο τύπου το 2015, ήταν Πασόκ ε, στον τίτλο. Επομένω, μου είναι κάτι πολύ οικείο και πολύ ευχάριστο. Και φυσικά νομίζω ότι το επιβεβαίωσαν και χιλιάδες πολίτες οι χιλιάδε πολίτε οποίοι ήρθαν τι προηγούμενε ημέρε. Άρα ήταν δίκαιο, έγινε πράξη, λέτε, κύριε mm. Αυτό. Θα πολύ δούμε ωραία. και το περιεχόμενο. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν πάμε κύριε Παπαδημητρίου. Λέγαμε πριν με τη Μαρία και διαβάζαμε εδώ στα νέα ένα εντυπωσιακό δημοσίευμα σήμερα και θα το δείξουμε Εγώ πραγματικά. Και εσωτερικό να δείξουμε. Για το τι σκέφτονται οι Βρυξέλλε, τι σχέδιο επεξεργάζονται για την αντιμετώπιση τη ενεργειακή κρίση. Στην περίπτωση, δούμε, λοιπόν, στην να περίπτωση ενός ολικού blackout, να το πούμε ναι. αυτό, στην τροφοδοσία φυσικού αερίου και πετρελαίου από την Μόσχα και επειδή το συζητούσαμε και με τον Παύλο Τσίμα νωρίτερα, κύριε Παπαδημητρίου, αν μα έλεγε κάποιο ότι θα συζητούσαμε για τηλεργασία, για χρήση, μειωμένη χρήση του αυτοκινήτου συγκεκριμένε ημέρε ε, καθεξής, θα λέγαμε ότι εντάξει, τώρα εδώ μιλάμε για ταινία, όχι για την πραγματικότητα. Όντω μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε ένα τέτοιο διέξοδο. Δεν ξέρω αν θα βρεθούμε, αλλά είναι πολύ πιθανόν για κάποιου μήνε, για μια περίοδο, εάν εφαρμοστούν τα μέτρα που τελευταία αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση για περιορισμό των εισαγωγών πετρελοειδών από τη Ρωσία αρχικώ και ακολούθω και στο φυσικό αέριο. Ε, να υπάρχει μια περίοδος που κάτι θα σου λείπει. Mm -hmm. Αυτό δεν είναι κάτι περίοδο, αλλά δεν θα πάμε πίσω όπως η ανθρωπότητα, το, ενώ η Δύση, στη δεκαετία του 70, που είχαμε και τότε μια κρίση ξαφνικής ανόδου των τιμών ενέργειας, τρομακτική ανόδου, mm -hmm. και ταυτόχρονα απελευθέρωση τη τιμή του δολαρίου που προκάλεσε τεράστιο νομισματικό πόλεμο τότε. Ε, δεν νομίζω θα ξαναβρεθούμε σε αυτό. Δεν θα υπάρξει ξανά δελτίο. Ήταν και λάθο. Το δελτίο γενικώ είναι λάθο. Αλλά στην εποχή μα, έτσι κι αλλιώ, ο περιορισμό τη κατανάλωση ενέργεια πρέπει να είναι προτεραιότητα για τον πολίτη. Άλλο Γιατί το Το, το, ακόμη... το κάνει μόνος σου, ναι, αλλά εδώ μπορεί ο να, να ληφθούν. Ναι, ναι, ναι. αλλά ενώ... οριζόντια μέτρα. Ενώ εδώ, δηλαδή, αν θέλετε, για να κάνω μια αυτοκριτική, ε, αργήσαμε Αυτοκριτική στην πλειοψηφία, δηλαδή. Mm. Αργήσαμε να πάρουμε μέτρα που θα βοηθήσουν τον πολίτη να εξοικονομεί ενέργεια, άρα να μειώσει του λογαριασμού του στο και από, σπίτι λέτε, του. Το λέτε τώρα με στο του. ή πριν. Γενικότερα το όχι, λέτε και τώρα. Πριν. Πριν. Το λέτε όχι, όχι, λέω τώρα. τώρα, τώρα Με την κρίση οξύνθηκε. Ναι, ναι, ναι. Γενικώ ναι. έχουμε καθυστερήσει ω χώρα. Ναι. Αλλά και τώρα, δηλαδή, πρέπει σε αυτό να πάμε πολύ πιο γρήγορα. Υπάρχουν σπίτια που θερμαίνονται. Δεν θα πω τη μάρκα, διαφημίζεται ένα αδιφάγο τέρα ενέργεια που κακώς διαφημίζεται κάτι, τη γνώμη μου. Mm -hmm. Ή θα έπρεπε να διαφημίζεται όπως διαφημίζονται άλλα προϊόντα που έχει warning, έχει ναι. επισήμανση. Mm -hmm. Ότι αυτό mm -hmm. θα δεν και την ίδια στιγμή δεν μπορούν να φτιάξουν τα παράθυρά τους να είναι διπλά. Mm -hmm. Άρα... ε, Πάντω ο πολιτιστά θέλει να ξέρει, αν λέτε ότι καθυστερήσαμε, σε τι καθυστερήσαμε. Γιατί αν να να αυτό ενισχύσουμε... σημαίνει ότι, δεν, ότι θα μπορούσαμε να είχαμε γλιτώσει, να πληρώσουμε... Ε, του λογαριασμού που μα έχουν έρθει και μα έχουν Όχι, σηκωθεί τα μαλλιά. Αυτό, ε, αυτό είναι θέμα, κύριε Πρόεδρε. Καταλαβαίνω κύριε. την ερώτηση. Δυστυχώ αυτό, πρέπει να αντιληφθούμε ότι τα πράγματα ήρθαν πολύ γρήγορα και πολύ ξαφνικά και πήγαν πολύ άσχημα για ένα διάστημα. Mm -hmm. Δηλαδή, πήγαν πολύ άσχημα, θα σα πω, ε, ήδη είχαν ξεκινήσει να πηγαίνουν άσχημα με τι απειλέ του Πούτιν, με τη μείωση των παραδόσεων φυσικού αερίου, με την αναταραχή που προκάλεσε η μετά τον COVID ε, περίοδο και το Μάρτιο ήταν η απόλυτη καταιγίδα. Εκεί μπορεί ενδεχομένω να είχαμε... να θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Τι εκτιμάτε κύριο, τώρα, Πώ θα βαθύνει ελπίζω... αυτή η κρίση. Εκ... Γιατί είδαμε και τι αγορέ μόνο... να αντιδρούν και αυτέ απότομα και στην προοπτική μια ύφεση. Τα μέτρα είναι παρκή, Είναι ανορθολογική η κατάσταση. Είναι τρελή η κατάσταση. Δεν μπορώ να σα πω ότι με βάση δύο-τρία λογικά επιχειρήματα μπορώ να κάνω αυτή την πρόβλεψη. Mm -hmm. Το μόνο που μπορώ να σα πω με τα βεβαιότητα είναι ότι η τιμή του φυσικού αερίου έχει προσγειωθεί σε ένα επίπεδο που είναι υψηλό αλλά δεν είναι τρελό, mm -hmm. ότι αυτό θα βοηθήσει βεβαίως την τιμή της κιλοβατόρα τελικά και σε συνδυασμό με τα μέτρα που θα ισχύσουν, που θα είναι και αναδρομικά, η βενζίνη, θα, θα είναι βοηθήσει, και μπροστά. Δημήτρη, το 2,20 που δίνουμε τώρα στο βενζινάδικο και που αναμένεται να ανέβει κι άλλο, υπάρχει τρόπο να το βοηθήσει Εγώ δεν κατά. ξέρω γιατί λέμε ότι θα ανέβει άλλο. Δεν ξέρω. θα κάνει, Ειλικρινά δεν υπάρχει κάτι. Δεν σταματάει η κρίση. Okay, υπε... όχι, όχι, μια στιγμή, δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα που να λέει ότι θα ανέβει το πετρέλαιο και θα λέουν οι δηλησμένε. αυτό είναι σίγουρο ότι δεν το λέει, ότι θα πέσει. Νομίζω ότι αν θέλετε τη γνώμη μου ω οικονομολόγο, δεν το λέω ω βουλευτή, mm -hmm. ο βασικό λόγο για τον οποίο ανέβηκαν οι τιμέ στα πρατήρια ήταν η επιδότηση του κράτου. Mm -hmm. Α, η επιδότηση. Ah, βεβαίως. Έτσι λέτε. Το εμπόριο, αυτή είναι η δουλειά του. Mm -hmm. Και την κάνουν καλά οι έμποροι. Έμποροι καυσίμων είναι. Δηλαδή, όταν έπρεπε βλέπουν... να η κυβέρνηση να μην δώσει καμία επιδότηση. Όχι, έπρεπε να τη δώσει η κυβέρνηση. Το θέμα είναι ότι πρέπει να είναι λίγο πιο συμμαζεμένοι οι έμποροι κάθε είδου. Mm -hmm. Είναι δεύτερη <σχερνάς> αγορά, πώ θα, θα γίνει θα... αυτό. <σχερνάς> του δηληστηρίου, <σχερνάς> εγώ τι παρακολουθώ τι τιμέ <σχερνάς> πολύ προσεκτικά. Ξέρετε τι μανίε <σχερνάς> μου, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Στο δηληστήριο Ανέβηκαν λίγο οι τιμέ. Αυτέ είναι που προσδιορίζουν το τελικό. Mm -hmm. Ανέβηκαν 2-3 σέντε. Αμέσω να περάσουμε 10 σέντε τελικά στην κατανάλωση, αυτό σημαίνει ότι αρνούμαστε κάποιοι στο κύκλωμα εμπορία να μειώσουμε τα περιθώρια κέρδου. Άρα, πολύ καλά έκανε ο Γεωργιάδης όταν είπε στου Βενζινοπόλε θα σα το μειώσω και θα ναι. το βάλω σε αγορανομική διάταξη. Mm -hmm. και Το ποσοστό η... κέρδου, λέτε. το ποσοστό ναι. κέρδους. Κύριε Κατρούγκα, εσεί λέτε ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει κάνει και άλλα βήματα προκειμένου να γλιτώσουμε αυτό που μα έχει βρει τώρα. ή αν θα μπορούσε να τα κάνει πιο νωρί, γιατί το λέτε αυτό. Μα πρώτα πρώτα, <χαι> οι, τα ίδια τα πρόσφατα μέτρα τη κυβέρνηση συνιστούν όχι μόνο μια ομολογία αποτυχία, αλλά και μια ομολογία ότι κριτική που ασκούσε απέναντί μα, ότι εμεί μιλάμε τάχα για λευτόδεδρα, είναι απολύτω άστοχη. Mm -hmm. Ω δεν το ερώτημά σα, έχει δίκιο ο κύριο Παπαδημητρίου, κυρίω η βασική μα κριτική. Πέρα από το ότι είναι αργά, είναι πολύ λίγα κτλ., για παράδειγμα αυτά τα περίφημα 600 ευρώ που θα πάρουμε πίσω, χρηματοδοτούνται με 280 εκατομμύρια ευρώ. Mm -hmm. Αυτό σημαίνει ότι μεσοσταθμικά, κάθε ένα πολίτη, μεσοσταθμικά, θα πάρει περίπου 11 ευρώ το μήνα. Φτάνουνε. Αφήστε όμω αυτό. Η βασική μας κριτική είναι ότι αντί για τα λεφτόδεδρα που λέει η κυβέρνηση υπάρχουν κλεφτόδεδρα με την έννοια των υπερκερδών. Το υπενόησε λίγο. Mm -hmm. Ακριβώς Ακριβώ γιατί προφανώ δεν θέλει να δείξει τι ευθύνε που υπάρχουν στην κυβέρνηση για το ότι έχουμε στην Ελλάδα την υψηλότερη τιμή χονδρική. Αυτό οφείλεται και στον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε το χρηματιστήριο ενέργεια στον τόπο μα, αλλά και για το γεγονό ότι δεν έχουν μπει πλαφών στι τιμέ χονδρική όπω έχουν γίνει σε άλλε χώρε ξανά όπως την περίπτωση της πανδημίας. Η κυβέρνηση επικαλείται ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο για να αποσύσει τι ευθύνε τη ότι απέναντι σε αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο ο Κυριάκος Μισωτάκη έχει πολύ χειρότερε επιδόσει από ό,τι έχει ο μέλο του Εγώ της ξέρετε, δεν καταλαβαίνω. Επειδή είναι σαφέ ότι η κυβέρνηση πλήττεται από αυτή την κατάσταση τώρα. Γιατί να μην το κάνει αυτό, κύριε Κατρούγκα, αν ήταν εφικτό να συμβεί. Πρώτον, γιατί δεν ήθελε. Λογικό να... δεν είναι αυτό, πρώτο. Απόλυτα. Αρχικά, λοιπόν, δεν ήθελε και συνεχίζει να μην θέλει να πλήξει εκείνα τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Γιατί που θέλει να, να ευνοήσει τα συμφέροντα. Αφήστε μου να δώσω λόγο. μια απάντηση διπλή. Η πρώτη απάντηση είναι λοιπόν ότι δεν θέλει να πλήξει τα οικονομικά συμφέροντα που είναι δίπλα τη. Η δεύτερη απάντηση είναι ότι τώρα που το πράγμα έχει φτάσει, όχι εδώ. εδώ, εδώ, παίρνει αυτά τα μέτρα. Αλλά τα παίρνει αργά, τα παίρνει επικοινωνιακά και τα παίρνει ουσιαστικά χωρί να μπορέσει yeah, αυτή τη να φτιάξει. Αλλά δεν πολιτικό κόστο αυτά. Αν έτσι όπω το λέτε, εγώ δεν το βλέπω αυτό το κόστο στην κυβέρνηση. Εγώ βλέπω να είναι ακόμα σε μεγάλη απόσταση από εσά. Εσεί δεν εισπράτετε τίποτα σχεδόν από αυτή την κρίση. Ναι, ενώ θα, έπρεπε, θα έλεγε κανεί ότι χάνει η κυβέρνηση, κερδίζει την πολιτική, στα άλλα κόμματα κλπ. Αυτό που οφείλεται. Η φθορά τη κυβέρνηση σημειώνεται σε όλε τι δημοσκοπήσεις. Κατά τη γνώμη μου, είναι χωρί επιστροφή. Και από εκεί και μετά, το τι θα κάνουμε εμεί, νομίζω θα φανεί κυρίω όταν θα υπάρξει το εκλογικό δίλημα. Το εκλογικό δίλημα είναι τι θέλει κανεί, συνέχιση τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, συνέχιση τη κυβέρνηση Μητσοτάκη ή μια άλλη κυβέρνηση. Mm -hmm. Επειδή όμω συζητάμε σε λογική βάση πάντα μαζί, κύριε Φυσικά. Κατρούγκαλε, είναι λογικό να αναρωτιέται κανεί γιατί αφού η κυβέρνηση βρίσκεται στην πιο δύσκολη στιγμή τη και δημοσκοπικά και λόγω τη κατάσταση. Δεν κερδίζει το δεύτερο κόμμα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Να δεχτούμε λοιπόν, όμω. και εσεί πρώτο... δεν κάνετε κάτι σωστά. Να δεχθούμε αυτούρο. το πρώτο που είπαμε. Mm -hmm. Ότι αντίθετα με αυτά που είπε ο κύριο Οικονόμου, οι αποτυχίε τη κυβέρνηση φαίνονται στη δική τη φθορά. Αυτό είναι δεδομένο. Εσείς λέω τι κάνετε. Ωραία. Α δεχτούμε το πρώτο δεδομένο και α πάμε στο δεύτερο. Γιατί λοιπόν. Αν έχει 8 μονάδε διαφορά από τον αντίπαλό σου, πού φαίνεται η φθορά. Έχει 12, θα μου πει. Εντάξει, σε αυτό το δεχτώ. Το... Αν και θεωρείτε 12. από το 12 στο 8 είμαστε καλά. Όχι, δεν λέω αυτό. Τι να σα πω. Λέω λοιπόν, αν θέλετε να αναλύσουμε ειδικά τι δημοσκοπήσει, ευχαρίστω. Αλλά α ξεκινήσουμε ω δεδομένο ότι η φθορά τη κυβέρνηση είναι υπαρκτή. Υπάρχει και υπάρχει φθορά. Μονώσεις, και φθορά. Εσύ πάμε εσύ λοιπόν έχετε... στο δεύτερο ερώτημα. Γιατί δεν έχετε κέρδο. Και... Ακριβώ. Πάμε ναι. στο δεύτερο ερώτημα. Γιατί δεν κερδίζουμε εμεί το σύνολο τη φθορά αυτή. Πρώτον, υποεκπροσωπείται συστηματικά ο ΣΥΡΙΖΑ στι δημοσκοπήσει. Αυτό το βλέπουμε διαχρονικά για πολλού λόγου. Δεύτερον, ακόμα τα εκλογικά διλήμματα, όπω σα είπα, δεν έχουν γίνει καθαρά. Δεν έχει σκληρή, λέτε, η περίπτωση ακόμα. στο το πω εντελώ καθαρά. Υπάρχουν πολλοί που μα ψηφίζουν γιατί μα πιστεύουν 100% και υπάρχουν πολλοί που θα μα ψηφίσουν γιατί δεν θέλουν να, γυρίσει, να, να μείνει η δεξιά στην Λοιπόν, τώρα κύριε Χριστίδη, πάμε να δούμε τι κάνετε κι εσεί και τι λέτε κι εσεί για όλη αυτή την κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι η προχθεσινή διαδικασία έδωσε μια νέα όθηση στην προσπάθεια που γίνεται στο συγκεκριμένο χώρο με αρχηγό τον κύριο Ανδρουλάκη. Το ερώτημα είναι όλοι αυτοί θα πάνε μετά στην κάλπη όταν έρθει η ώρα, εδώ, ώρα να ψηφίσουν. Πάντω υπάρχει μια απόδειξη στο συγκεκριμένο κόμμα ότι είναι ένα κόμμα που εισπράττει. Δηλαδή, ε, όπω ναι. είπαμε πριν, δεν εισπράττει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ δείχνει να εισπράττει. Έτσι φαίνεται. Τουλάχιστον τώρα που μιλάμε. Αν θα εμπεδοθεί αυτό κύριε, στην κάλπη. Απολύει, κύριε είναι σαφέ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, είναι ενωμένο και είναι και δυνατό. Και αυτή η δύναμη... Και... τα παλιά συνθήματα, δεν μου αρέσουν αυτά, του, Και η ενότητά Βασίζεται στη συμμετοχή των πολιτών. Μέσα σε τέσσερι μήνε, mm -hmm. χιλιάδε άνθρωποι στήθηκαν σε ουρέ για πάρα πολλέ ώρε. Εγώ γύρισα ε, πολλά τμήματα ε, στη Νότια Αθήνα και συνειδητοποίησα την ανάγκη, την οποία είχαν οι άνθρωποι να συμμετάσχουν, να συμβάλλουν, να εκλέξουν του δικού τους, τους ανθρώπου και κυρίω να πάρουν τι τύχε τη παράταξη στα δικά του χέρια. Γιατί? Γιατί η παράταξη αυτή πάντοτε εξέφρασε αυθεντικά μια σειρά ετοιμάτων και σήμερα που 6 στους 10 ανθρώπους περιορίζουν ε, τα ψώνια τα οποία κάνουν στις λαϊκές αγορές και τα σούπερ μάρκετ ή τα ψώνια τα οποία κάνουν γεμίζοντας ε, το αυτοκίνητό τους ε, βενζίνη ή πετρέλαιο. Και 8 στους 10 ανθρώπους έχουν κόψει οποιαδήποτε συζήτηση περί ψυχαγωγίας. Mm -hmm. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα βιωτικό επίπεδο το οποίο διαρκώς πέφτει και οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι για να έχεις πρόσβαση σε υγεία Παιδεία και ασφάλιση, πρέπει να έχει πολλά λεφτά. Πόσοι έχουν σήμερα πολλά λεφτά στην πατρίδα μα, Ελάχιστοι. Επομένω, εδώ χρειάζεται μια άλλη στρατηγική. Το είπε και ο κύριο Καμαρά, Σ... στο τη Δημοκρατία. Σήμερα, σήμερα, σήμερα το μεσημέρι στι 12 η ώρα ο Νίκο Ανδρουλάκη θα παρουσιάσει μαζί με τον Ηλία Κικίλια και με τον Νίκο Χριστοδουλάκη του πολιτικού άξονε του συνεδρίου που θα κάνουμε 20 και 22 Μαου mm -hmm. με κεντρική ταυτότητα. Την σοσιαλδημοκρατία την οποία ονειρευόμαστε για το σήμερα και το αύριο. Διότι εδώ... Άρα στρίβεται προ τα εκεί, προ τα αριστερά δηλαδή. Αυτό καταλαβαίνουμε. Στρίβουμε προ εκεί που ήμασταν πάντοτε, την Μάλιστα. σοσιαλδημοκρατία ω ένα κίνημα το οποίο εξέφρασε πάντοτε τι ανάγκε και τι αγωνίε των πολιτών. Γιατί κύριε Οικόνομου, κάτι το οποίο νομίζω θα παραδεχτούμε όλοι στη συζήτηση, εκτό από αυτό το οποίο είπε με πολύ μεγάλη γενναιότητα ο κύριο Παπαδημητρίου ότι άργησε η κυβέρνηση ε. να πάρει μέτρα, είναι ότι είναι αδιανόητο. Δεν είπα αυτό. Είπα στο συγκεκριμένο σημείο ότι που αργήσατε. αφορά την εξοικονόμηση Εντάξει. Αυτό λοιπόν, εμείς λέμε... Όχι, όχι, έχω καταλάβει Εντάξει, ότι αν δεν μείνουμε έναντι των διαστρεβλώσεων το αποσύρω, που γίνονται. Το αποσύρω, δεν θέλω να βάλω λόγια και στο στόμα το... σα. να το κάνετε με καλή πρόθεση. Δεν θέλω. υπάρχουν αλλά... δε λέω... και οι κακέ προθέσει. Το παίρνουμε εμεί πάνω μα και λέμε ότι η κυβέρνηση. Το παίρνω εγώ πάνω και λέει ότι η κυβέρνηση πράγματι άρχισε να πάρει αποφάσει. Και κυρίω είναι για μένα ντροπή να περιμένουμε τέσσερι μήνε να δούμε η ΡΑΕ τι λέει όσον αφορά τα υπερκέρδη κάποιων για να φορολογηθούν. Βέβαια έστω Α, πολύ και γρήγορα. τώρα, ναι, έστω ναι, και, ναι, και ναι. τώρα, ναι. είναι σημαντικό αυτό να δούμε πόσο είναι για να επιστρέψει ο κόσμο. Λοιπόν, αν θέλετε, διευκρινίστε το κιόλα αυτό με τα μέτρα ολοκληρωμένα, κύριε Παπαδημητριού, για να μην υπάρχει και παρεμμηνία. Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσω από αυτό που είπε ο κύριος Χριστίδη. Ο κύριος Τσίπρα, που διαφωνούμε βασικά, ότι βγαίνει και λέει αρχέ Μαρτίου όταν έγινε συζήτηση στη Βουλή, αν πάρουμε. Φόρο στα υπερκέρδη, χωρί να πει ποιο φόρο. Ο Μητσοτάκης είπε: 90%. Είπε: Αν τα πάρουμε αυτά, είμαστε μια χαρά. Λύσαμε το πρόβλημα. Και προσδιορίσαμε το 1,7%. Λέγαμε, λέγαμε, ε, λέγαμε τότε ότι να τα βρούμε, να τα φορολογήσουμε. Εγώ το είχα πει δημοσίω από τι 11 Φεβρουαρίου. Είμαστε 11 Μαου αύριο. Ε, το έκανε ο Μητσοτάκη, mm -hmm. αλλά ενδεχομένω δεν φτάνουν. Βγαίνει η ΡΑΕ και από δημοσιογραφικέ πληροφορίε τουλάχιστον, μαθαίνουμε ότι έχει βρει γύρω στα 600, από τα οποία αν αφαιρέσει τι εκτόσει που κάνουν οι πάροχοι, οι ΔΕΗ ή και οι άλλοι ιδιώτε ah, πάροχοι, 100. είναι ζήτημα, και σα mm -hmm. το λέω εδώ για να το συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα, mm -hmm. όταν ελπίζω θα δοθεί στη δημοσιότητα αυτό. Είναι ζήτημα, να θα βρούμε 100. 100, λέτε. Άρα αποδεικνύεται ότι αυτό τα οποία λέει ο κύριο Τσίπρα έτσι. Δεν είναι οι λύσει. <Δεν> και γι' αυτό πιστεύω ότι και εκλογικά όταν θα πάμε, η διαφορά θα είναι Μητσοτάκη, ένα άνθρωπο πρακτικό, <Δεν> ρεαλιστή, που όταν έχει μπροστά του ένα πρόβλημα βρίσκει μια λύση σε αυτό το πρόβλημα δεν οδηγείται από ιδεολογίε. Διότι λοιπόν, η κεντροδεξιά. Ναι, τώρα, κύριε Οικονόμο, εσεί ξέρετε καλύτερα. Η κεντροδεξιά Μην Ξέρω, είναι δεξιά, αλλά είναι και κέντρο. Ξέρει για την κεντροαριστερά. Είναι και κέντρο. <laughs> και επίση <laughs> δεν θέλω να υποτιμούμε. Τελειώνω εδώ. Δεν θέλω να υποτιμούμε γιατί ο φρολογούμενο βάζει τα λεφτά. Ο πολίτη βάζει τα λεφτά. Έχουν δοθεί 4,5 δισεκατομμύρια του προηγούμενου μήνε. Θα δοθούν άλλα 4. Μην τα είπατε 30 δεύτερα, κύριε Μία κουβέντα, κύριε Κατρούκαλη, Αν θέλετε να απαντήσετε κάτι. Για να Έχουμε Βλέξω. καλέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη ΡΑΕ αύριο, στη Βουλή, για να μας δείξει τα στοιχεία. Γιατί ακριβώς ε, η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης βασίζεται πάντοτε σε μια εικονική πραγματικότητα. Είτε αυτή είναι στην εξωτερική πολιτική με την απομόνωση της Τουρκίας, είτε Βλέξω. είναι στο εσωτερικό. Το πρόβλημα για την κυβέρνηση είναι ότι στην οικονομία όλα αυτά φαίνονται στην τσέπη μα. Δεν μπορεί εύκολα από μέρος να και Να είστε καλά Κλείσαμε εδώ, κύριε. Ευχαριστώ πάρα, πάρα, πάρα πολύ πάρα καλή σα μέρα. Καλή, καλή σα μέρα για καλή μέρα.